Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στην καρδιά μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης, η οποία δυστυχώς για τη χώρα μας ακολούθησε μια δεκαετή δημοσιονομική κρίση. Δεν προλάβαμε να βγούμε από αυτή την κρίση, να βιώσουμε ένα διάστημα ανάκαμψης και καλούμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε μια καινούρια πρωτόγνωρη κατάσταση, για την οποία κανείς δεν είχε προετοιμαστεί και κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να εξελιχθεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με το φόρουμ των Δελφών πλέον σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, όχι στους Δελφούς αλλά στο Ζάπιο, αποφασίσαμε να κάτσουμε μαζί με τον Κώστα τον Βασιλείου, εγώ Γιάννης ο Ρέτσος, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο Κώστας ο Βασιλείου από τη Eurobank, να δούμε πώς σε αυτή την πρωτόγνωρη συνθήκη οι επιχειρήσεις, ο κόσμος του τουρισμού, ο τουρισμός, που πλέον είναι το 25% του ΑΕΠ της χώρας μας, μπορεί να βοηθηθεί από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο και αυτό με τη σειρά του έχει βγει πληγωμένο, λαβωμένο από την δεκαετή κρίση, και πώς από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να περάσουμε αυτή την δύσκολη χρονιά, που θα είναι μια χρονιά πολύ μεγάλης ύφεσης, να την χρησιμοποιήσουμε όμως ως γέφυρα για να μπούμε στο 2021, να δούμε από εκεί και πέρα πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στη νέα πραγματικότητα. Επιλέξαμε λοιπόν αυτό το Fireside Chat, το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον. Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη. Νομίζω έθεσες το πλαίσιο πάρα πολύ σωστά και ολοκληρωμένα. Και νομίζω είναι μεγάλη μου χαρά που ειδικά μαζί σου, που όχι απλά γνωρίζεις, αλλά τους τελευταίους τρεις μήνες είσαι στην καρδιά όλων των εξελίξεων και τρέχεις καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ για να πάρεις πρωτοβουλίες μαζί με τους συνεργάτες και όλους τους ανθρώπους του κλάδου. Και θεωρώ ότι συνεργάτες είμαστε και εμείς οι τράπεζες σε αυτή την προσπάθεια να συζητήσουμε μαζί ένα τόσο επίκαιρο θέμα. Θα ξεκινήσω από το πλέον φλέγον. Σε όλη τη διάρκεια που ακολούθησε την υγειονομική διαχείριση, πώς έτε τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι ήταν ένας τρόπος που κατά κοινή παραδοχή παγκόσμια ήταν υποδειγματικός. Στην επόμενη λοιπόν φάση που συζητάμε τα οικονομικά μέτρα, που συζητήσαμε με την κυβέρνηση τα οικονομικά μέτρα, ένα κυρίαρχο θέμα ήταν το θέμα της ρευστότητας, διότι ο τουρισμός, παρότι ανωδικός τα τελευταία αρκετά χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια, αυτό το ανωδικό ρεύμα οδήγησε σε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, οδήγησε επιχειρήσεις, οδήγησε καινούριους επιχειρηματίες να μπουν στον χώρο, οδήγησε υφιστάμενες επιχειρήσεις να κάνουν καινούργιες επενδύσεις. Οπότε λοιπόν, το χρονικό σημείο το οποίο ξεκίνησε η κρίση ήταν ένα πάρα πολύ κακό σημείο για τις επιχειρήσεις και λόγω των επενδύσεων, αλλά και λόγω του ότι ήταν η περίοδος εκείνη που ουσιαστικά άρχισαν να έρχονται τα πρώτα χρήματα για το 2020. Βρέθηκαν λοιπόν σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη θέση και σε μια πάρα πολύ δυσχερή θέση από πλευράς ρευστότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα κυρίαρχο θέμα στη συζήτηση. Και με δεδομένο ότι ο Eurobank ανακοίνωσε πρόσφατα αυτό το πρόγραμμα στήριξης με 750 εκατομμύρια ευρώ των επιχειρήσεων και ειδικά του τουρισμού, θα ήθελα λίγο να μας πεις γι' αυτό, Κώστα, και επίσης ποιο είναι το πρώτο feedback που έχετε από τις επιχειρήσεις τουρισμού, μικρές και μεγάλες, μετά από αυτή την ανακοίνωσή σας. Κοίταξε να δεις, σωστά τα λες. Βεβαίως, εγώ δεν νομίζω ότι είναι δυσάρεστη θέση λόγω της πανδημίας. Απ' την άλλη, οι εταιρείες του τουρισμού είναι στην ευχάριστη θέση ότι έχουν ολοκληρώσει επενδύσεις. Έχουν λοιπόν ένα βαθισμένο προϊόν και είχαν την ευκαιρία αρκετές από αυτές τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό νομίζω θα βοηθήσει και στη συζήτησή μας σε σχέση με το πρόγραμμα το οποίο κάναμε, να είναι σε μια χρηματοοικονομική διάρθρωση, η οποία οι περισσότερες, ειδικά στον χώρο των ξενοδοχείων, να είναι υγιείς επιχειρήσεις. Το οποίο αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση για να αντιμετωπίσεις προβλήματα, έστω και τεράστια και πρωτοφανή όπως τα συγκεκριμένα. Αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλά δουλεμένο πρόγραμμα, γιατί όπως διαχρονικά προσπαθούμε να κάνουμε, δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το διαμορφώνουμε μόνοι μας πίσω σε κλειστά γραφεία, όπως συνήθως φαντάζεται ο πολύς ο κόσμος, ότι οι τράπεζες καθόμαστε μόνοι μας με χαρτιά και με Excel και απλά παίρνουμε αποφάσεις. Είναι ένα πρόγραμμα που σε μεγάλο βαθμό
προσπάθησε να δει τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου. Πρώτον, και αφορά κυρίως το χώρο των ξενοδοχείων, κατ' εξοχήν και όχι συνολικά όλες τις εταιρείες του τουρισμού. Άρα, είχαμε την ευκαιρία και μαζί, αλλά και με πολλούς άλλους αξιόλογους ανθρώπους του ξενοδοχειακού κλάδου, να καταλάβουμε ακριβώς τα προβλήματα και το φτιάξαμε γύρω σε αυτό. Και τι λέει το πρόγραμμα? Είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς πήραμε το πιο δυσίωνο σενάριο. Και ελπίζω να είναι πραγματικά το πιο δυσίωνο σενάριο. Ποιο είναι το πιο δυσίωνο σενάριο? Ότι φέτος, άλλωστε όταν το εξετάσαμε, δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημική κρίση, ότι φέτος δεν θα ανοίξουν καθόλου τα ξενοδοχεία. Ότι θα έχουμε μια χρονιά μηδέν. Επίσης, ότι του χρόνου, επειδή η πανδημία θα κρατήσει λίγο παραπάνω και ίσως να αλλάξουν και οι συνήθειες των επισκεπτών μας, ότι δεν θα έρθουμε στα νούμερα του 19 απευθείας, τα οποία ήταν ίσως η καλύτερη χρονιά του τουρισμού από πλευράς επισκεπτών, αλλά θα είναι περίπου στο 60% στα νούμερα του 19. Και θα αρχίσουμε σταδιακά να φτάνουμε προς το 19 από το 22 και το 23. Τι είδαμε λοιπόν? Ότι σε αυτή την περίπτωση, νούμερο 1, πρέπει να δώσουμε ηρεμίες επιχειρήσεις, άρα οι δόσεις για 2 χρόνια, το 20 και το 21, θα πάνε πίσω. Και γιατί αυτό? Γιατί γνωρίζει πολύ καλά, όχι όλα τα ξενοδοχεία, εσείς που έχετε κυρίως ξενοδοχεία πόλης, δεν είναι υποχιακά, αλλά τα πιο πολλά ξενοδοχεία στην Ελλάδα είναι υποχιακά. Άρα λοιπόν θα αρχίσουν να έχουν ξανά κάποια έσοδα του χρόνου τον Ιούνιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ρευστότητας φέτος για το 20, αλλά επίσης χρειάζονται και τα pre-opening expenses, όπως νομίζω τα αποκαλούμε στο χώρο σας, για το 21. Γιατί συνήθως τα pre-opening expenses, πώς τα έχει μια επιχείρηση? Κρατάει ένα μαξιλάρι, αυτό κάνουν οι νοικοκύριδες και σοβαροί επιχειρηματίες, για να ανοίξουν το 21 ή παίρνουν κάποιες προκαταβολές από τους tour operators και από τους πελάτες τους. Επειδή λοιπόν δύσκολο να έχεις μαξιλάρι όταν δεν θα ανοίξεις φέτος ή και οι προκαταβολές ίσως να μην υπάρχουν του χρόνου, αναγκαστικά κάποιος πρέπει να βοηθήσει στο να ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Άρα ουσιαστικά τι κάνουμε? Πάμε τις δόσεις πίσω, παρέχουμε τη ρευστότητα για φέτος και να ανοίξουν τα ξενοδοχεία του χρόνου, έτσι ώστε από τον Μάιο του χρόνου θα έχουν έσοδα να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους μόνοι τους, και ταυτόχρονα, γιατί θεωρούμε ότι εμείς πιστεύουμε στον τουρισμό μακροπρόθεσμα. Θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά long term τα πράγματα θα πάνε καλά. Συνεχίζουμε και πλήρως τα επενδυτικά σχέδια τα οποία είχαμε συμφωνήσει με τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε όταν θα παρέλθει αυτή η κρίση, το προϊόν μας να είναι καλύτερο. Βέβαια, Κωστά, θα κάνω ένα σχόλιο μάλλον, το οποίο προέρχεται από αυτά που ακούγονται από τον κόσμο του τουρισμού. Ο τουρισμός ευτυχώς ή δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον για την οικονομία, έχει πάρα πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστεί και είναι ένας τομέας ο οποίος αποτελείται από πάρα πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Προφανώς το μυαλό κάποιου όταν μιλάει για τουρισμό πάει κατευθείαν στα ξενοδοχεία, αλλά υπάρχουν πολλών διαφορετικών ειδών επιχειρήσεις πέρα από τα ξενοδοχεία. Είναι οι μεταφορές, η ακτοπλοεία, η αερομεταφορά, η επίγεια μεταφορά, τα τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Πολλές λοιπόν επιχειρήσεις οι οποίες ουσιαστικά σε αυτή τη συγκυρία δεν έχουν καμία δραστηριότητα. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό αφενός η στήριξη όλων των επιχειρήσεων του τουρισμού που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης η διατήρηση κριτηρίων, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μία κρίση πρέπει να είναι ευκαιρία, αλλά ευκαιρία θετική, όχι ευκαιρία αρνητική, μέσα από την οποία να δικαιωθούν αποτυχημένες επιλογές του παρελθόντος. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι παρότι πήγαινε, όπως είπα, καλά ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια, έχουν υπάρξει και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν βρει επιχειρήσεις ανοχήρωτες. Θα πω για ένα παράδειγμα πρόσφατο, την χρεοκοπία της Thomas Cook πέρσι το Σεπτέμβριο, που άφησε ένα μεγάλο μέρος τουριστικών επιχειρήσεων εκτεθειμένο σε ένα άνοιγμα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι το οποίο οι επιχειρήσεις αυτές, πριν προλάβουν να δουν πώς μπορούν να συνέλθουν από αυτό το πρόβλημα και από αυτό το θέμα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κλίση του κορονοϊού που ουσιαστικά τις αφήνει κλειστές. Άρα λοιπόν και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει προφανώς όχι μόνο η Eurobank αλλά όλο το τραπεζικό σύστημα να το συνυπολογίσει και να μην πάμε σε οριζόντιες πρακτικές ίδιες για όλους. Νομίζω αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κοίτα, έθεσε αρκετά θέματα, αλλά ξεκινάω από το τελευταίο. Έχεις απόλυτο δίκιο και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να πάμε σε οριζόντιες λύσεις. Άλλωστε, εγώ το έχω ξαναπεί και δημόσια, θα ήταν λίγο υποκρισία
και από την τραπεζική πλευρά αλλά και από την επιχειρηματική κοινότητα να λέμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες στον κλάδο τουρισμού όταν τελευταία, όπως είπες, 7 χρόνια ήταν μια πάρα πολύ καλή συγκυρία, ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν προβληματικές πριν από τον κορονοϊό, να χρησιμοποιήσουμε όλοι μαζί τη δικαιολογία του κορονοϊού ότι κατέθεσαν προβληματικές επιχειρήσεις μετά τον κορονοϊό. Άλλωστε και τα προγράμματα που έχουμε ανακοινώσει αφορούν επιχειρήσεις ξεκάθαρα οι οποίες ήταν πλήρως ενήμερες 31/12/19 για προφανείς λόγους. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς πάντα υπάρχουν προβλήματα, αλλά εμάς η εμπειρία μας και εμένα προσωπικά δείχνει κάτι, ότι στις κρίσεις για να τις ξεπεράσεις χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται προγραμματισμός και χρειάζεται δέσμευση και από τις δύο πλευρές. Όταν και οι δύο πλευρές δεσμεύονται, και η πλευρά των τραπεζών και η πλευρά του επιχειρηματία με απτό τρόπο και δεν υπάρχει πανικός από τη μία από την άλλη πλευρά ή δεν υπάρχει προσπάθεια κάποιος να αποφύγει να πάρει το burden sharing που λέμε με αγγλοσαξονικούς όρους στην οικονομία, ποτέ κανένας δεν χάνει. Μιλάμε για επιχειρήσεις και τράπεζες οι οποίες καλοπροαίρετα κάνουν την δουλειά τους. Αν δεν υπάρχει η δέσμευση και η μία από τις δύο πλευρές πανικοβάλλεται, και αυτό δυστυχώς το έχουμε δει πολύ τα τελευταία χρόνια, κυρίως δεν έχουμε τίποτα με τις ξένες τράπεζες απέναντίας, οποιοδήποτε μπορεί να φέρει ρευστότητα στην οικονομία και να βοηθήσει την άνοιξη της οικονομίας, όχι απλά είναι καλοδεχούμενος, αλλά κάνουμε και προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά οι ξένες τράπεζες που πανικοβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και έφυγαν από τη χώρα, ούτε τους επιχειρηματίες βοήθησαν, ούτε τη χώρα, ούτε τους ισολογισμούς τους. Γιατί για μας προέκυψαν ευκαιρίες, τις οποίες αρπάξαμε και μας βγήκε σε καλό. Τώρα έθεσες και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, γιατί έχω και εγώ να σου κάνω αρκετές ερωτήσεις, για το κομμάτι, γιατί μιλάμε για το ξενοδοχεία. Τα μέτρα δεν φορούν μόνο τα ξενοδοχεία. Απλά αυτό ήταν ένα εξειδικευμένο πακέτο μέτρων, το οποίο το επικοινωνήσαμε για τα ξενοδοχεία και ένας λόγος που σταθήκαμε λίγο παραπάνω στα ξενοδοχεία είναι διτός. Πρώτον, το είπα πριν, λόγω της εποχιακής τους φύσης δεν έχουν έσοδα καθόλου μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο. Αυτό λέει το βασικό σενάριο. Μακάρι να πάνε καλύτερα πράγματα και θα πάνε, από ό,τι φαίνεται, λίγο καλύτερα. Δεύτερον, για τα ξενοδοχεία, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι η καρδιά του τουρισμού. Γύρω από τα ξενοδοχεία ζουν πάρα πολύ άλλοι κλάδοι. Και όχι απλά ζουν για να έχουν έσοδα, αλλά για παράδειγμα, εμείς παρέχοντας τη ρευστότητα φέτος στα ξενοδοχεία, προφανώς οι μεταχνολογημένες επιταγές που με τα μέτρα που πάρθηκαν λίγη τώρα η περίοδος, αυτή η ρευστότητα που θα πάει για να πληρώσει άλλους κλάδους γύρω από τα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει κανένα θέμα και στο κομμάτι της αγοράς. Τώρα, προφανώς έχουν πάρθει μέτρα για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Ήδη έχουμε πάει τις δόσεις πίσω, όχι για 2 χρόνια, αλλά για 1 χρόνο, σε όλες τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Παρέχουμε συνεχόμενα ρευστότητα. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, αλλά εταιρείες στο χώρο των αερομεταφορών, εκεί πέρα είναι πιο εύκολο, γιατί έχουμε 2 στην Ελλάδα, αλλά η Aegean που είναι πολύ μεγαλύτερη, νομίζω ότι θα έχει αυτή τη δυνατότητα ήδη και κοιτάζουμε και άλλα πράγματα, στο χώρο των μεταφορών, στο χώρο του επισητισμού, τα πάντα. Δεν είναι ότι δεν στηρίζουμε συνολικά τον κλάδο. Απλά είχαμε ένα πολύ εξειδικευμένο πακέτο μέτρων, ξεχωριστά για τα ξενοδοχεία για τους λόγους που είπαμε. Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Έχουμε 6,5 λεπτά. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν στο μέλλον, γιατί τα προβλήματα υπάρχουν εδώ πέρα και νομίζω ότι με ευσθενή συνεργασία, όπως είπαμε, δέσμευση και ενότητα, θα τα λύσουμε. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά να πάμε στην επόμενη μέρα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ προσωπικά και είναι και η άποψη του οργανισμού μας γενικότερα ότι κάθε κρίση δημιουργεί και πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και σε κάθε περίπτωση, πέρα από δημιουργία ευκαιρίας, είναι μια περίοδος εσωτερική σκέψη, ανασυγκρότηση δυνάμεων και να σκεφτεί ποιε ήταν οι αδυναμίες σου, τα δυνατά σου σημεία και πώς μπορεί να την ενισχύσει την επόμενη μέρα και ποιε ήταν οι αδυναμίες σου και τι θα πρέπει να κάνει διαφορετικά και να αλλάξει λίγο κατεύθυνση και στρατηγική. Προσπαθώντας αυτό να το εντάξεις γενικότερα στο πλαίσιο του τουρισμού, τι ευκαιρίες βλέπεις την επόμενη μέρα, ποια είναι τα δυνατά σημεία του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα, τα οποία θα πρέπει να ενισχύσουμε παραπάνω και ποιες είναι οι δυναμίες του, οι οποίες μπορεί να φάνηκαν ακόμα περισσότερο τώρα, τα οποία πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική κατεύθυνση. Κοίτα, νομίζω ότι είχε γίνει κατανοητό. Μιλάγαμε στον ΣΕΤΕ τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ για την διαχείριση των προορισμών και χτυπάγαμε καμπανάκι πόσο πλέον
η κίνηση που υπάρχει στην Ελλάδα, η εισερχόμενη κίνηση για πολλούς προορισμούς αρχίζει να γίνεται προβληματική. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα δοθεί μια τέτοια βίαιη λύση σε αυτό που οι ξένοι ονομάζουν over-tourism, ουσιαστικά μη τουρισμό, λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας είχε βάλει σε πάρα πολύ έντονη διεργασία, πώς αλλάζεις το προϊόν σου, πώς το εμπλουτίζεις, πώς το διαφοροποιείς από τον ανταγωνισμό, πώς δημιουργείς προστιθέμενη αξία βάζοντας μέσα στο τουριστικό προϊόν και τον πρωτογενή τομέα, τον πολιτισμό κτλ. Είχαμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα σε αυτό. Νομίζω ότι τώρα πλέον και όταν περάσουμε τη φάση της επιβίωσης, γιατί αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το πρώτο πράγμα είναι η επιβίωση των επιχειρήσεων, η κουβέντα αυτή νομίζω θα ενταθεί και θα πρέπει να καθορίσουμε πλέον τη στρατηγική για το μέλλον πάρα πολύ ξεκάθαρη με ένα ιδιαίτερο εμπλουτισμένο προϊόν. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία κάναμε και την κίνηση με την καμπάνια για το φετινό καλοκαίρι, μια πολύ ιδιαίτερη καμπάνια, η οποία έχει σηκώσει και πάρα πολύ κουβέντα. Εγώ θεωρώ θετικό την κουβέντα να γίνεται, ακόμα και όταν είναι αρνητική, γιατί σημαίνει ότι κάτι πραγματικά προκαλεί και σε βάζει σε σκέψη. Εκείνο λοιπόν που επιχειρήσαμε με αυτή την καμπάνια, που δεν είναι ουσιαστικά καμπάνια, είναι μια προσπάθεια rebranding της χώρας. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη και τη συγκυρία, που ουσιαστικά δεν περιμένουμε κόσμο και ούτε μπορούμε να πούμε στον κόσμο ανοίξαμε και σας περιμένουμε, διότι ο κορονοϊός είναι εδώ και δεν έχει φύγει. Επιχειρήσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια διαφορετική αίσθηση για το τι είναι ελληνικό καλοκαίρι. Ένα ελληνικό καλοκαίρι που δεν είναι σαν το ισπανικό, δεν είναι σαν το ιταλικό, δεν είναι σαν το γαλλικό. Είναι αυτό που υπόθηκε πάρα πολύ, ένα state of mind. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι ελευθερία, σε κάνει να σκέφτεσαι επαφή με τον συνάνθρωπό σου, κάτι το οποίο σου έχει λείψει αυτό το διάστημα του lockdown. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη προσπάθεια για την επόμενη μέρα να δημιουργήσουμε ένα νέο brand, ένα νέο αφήγημα για τη χώρα μας. Προφανώς αυτό θα εξελιχθεί και όπως είπα θα ακολουθήσει πάρα πολλά στάδια, διότι αυτή τη στιγμή το πρώτο ζητούμενο είναι η επιβίωση. Όμως νομίζω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα επόμενα βήματά μας από εδώ και πέρα. Τώρα δεν θα μας πείσετε κανένας ότι δεν έχουμε κάνει πρόβα πριν, αλλά δεν έχουμε κάνει. Αλλά πραγματικά με βοηθάς εδώ, γιατί είπες ότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Πρώτον, και νομίζω συμφωνούμε όλοι, και ένα πράγμα που σίγουρα για πρώτη φορά συμφωνούμε όλοι ως Έλληνες, είναι ότι υπήρξε τρομερά υπητυχής η διαχείριση του υγειονομικού θέματος στην Ελλάδα, το οποίο έχει και πολύ θετικές προεκτάσεις για την εικόνα της χώρας και στο οικονομικό κομμάτι μεθαύριο. Όμως, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι συμπολίτες μας και όλοι συζητάμε και λέμε η χαλάρωση των μέτρων και ειδικά με το θέμα του ανοίγματος των συνόρων, μήπως γίνεται λίγο απότομα, μήπως δημιουργήσει πρόβλημα στα κεκτημένα μας, υγειονομικά εννοώ, και με δεδομένο ότι ίσως ακόμα και εμείς να ανοίξουμε τα σύνορά μας και παρόλο που δεν θα είναι ίσως μια καλή χρονιά, μήπως θα έπρεπε να δουλέψουμε για τον χρόνο. Βέβαια, λέγοντας αυτό, πριν από λίγο μου ήρθαν κάποια στοιχεία από τη Forward Keys, η οποία λέει ότι οι κρατήσεις τον Ιούνιο σε σχέση με πέρυσι για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία με αυτή τη σειρά είναι στο 49% σε σχέση με το 19%, και μάλιστα στην Ελλάδα για visit friends and family και για expats είναι στο 89%. Οπότε έχουμε κάποια θετικά μηνύματα. Ποια είναι η άποψή σου? Μήπως χαλαρώσαν πολύ γρήγορα τα μέτρα? Και κάποιοι λένε οι ξενοδόχοι, ο τουριστικός προορισμός πιέζει γι' αυτό. Φαντάζομαι την απάντηση αυτή θα κλείσουμε για την συζήτησή μας σήμερα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Προφανώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και προφανώς θα πρέπει να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού το υγειονομικό κεκτημένο. Γι' αυτό το λόγο εξήγησα και πριν ποια ήταν η ιδέα της καμπάνιας και γιατί και ποια είναι η απάντηση σε αυτούς που ισχυρίζονται «Μα γιατί τους λέτε να κάτσουν στις πατρίδες τους και να μην έρθουν στην Ελλάδα», που προφανώς δεν είπαμε αυτό. Από τη Δευτέρα που ξεκινάει το άνοιγμα και του Ελευθέριος Βενιζέλος και του Μακεδονία, εκείνο που έχω να πω ως ΕΤΕ και εκείνο που λέμε στα μέλη μας και όλους τους επιχειρηματίες του τουρισμού είναι το με πόση ευλάβεια πρέπει να ακολουθήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε όλη τους την έκταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους μας. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται από 3 μήνες εγκλεισμού. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αισθανθούν στις δουλειές τους ασφαλείς. Πρέπει ο κόσμος ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα ή θα σκεφτεί να έρθει στην Ελλάδα να αισθανθεί επίσης ασφαλής. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε και ατομικά και συλλογικά υπεύθυνοι και να εξακολουθήσουμε να φερόμαστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που φερθήκαμε και κατά τη διάρκεια του lockdown. Με αυτά θέλω να εκφράσω μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία
ότι δεν θα είναι μια 100% χαμένη χρονιά. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Θεωρώ ότι οτιδήποτε ανακτήσουμε από το μηδέν που είμαστε σήμερα θα είναι όφελος και για τη χώρα και για την οικονομία και για την κοινωνία της. Και Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση και τη συζήτηση που είχαμε, έστω και σε αυτό το πιεσμένο χρόνο. Νομίζω βάλαμε κάπως κάτω κάποια θέματα και προσπαθήσαμε να τα αναλύσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Και εγώ να σε ευχαριστήσω και να σε ευχαριστήσω και προσωπικά για τη διαχρονική συνεργασία μας και όλους τους ανθρώπους του ΣΕΤΕ και του τουρισμού, γιατί χωρίς τη συνεργασία αυτή δεν θα μπορούσαμε κι εμείς ούτε να εξελιχθούμε, ούτε να κάνουμε από κοινού να δώσουμε τις λύσεις αυτές τις οποίες συζητάμε τώρα. Σας ευχαριστώ.